εύκολα φυσικά, είναι κουκλάρα, είναι υπομονετική και σίγουρα ξέρει πότε να μην με νευριάζει εκεί που δεν την παίρνει. Μπορεί να με ανοιχτεί δηλαδή μέχρι ένα σημείο. Με κάνει να αισθάνομαι πολύ ασφάλεια, μου δίνει δύναμη, παίρνω δύναμη από τη δύναμή του. Μοιάζει για το παιδί μας, μοιάζει για μένα, κάνει πράγματα για μας. Πολύ περισσότερο από όσο θα κάνω εγώ ενδεχομένως. Αλλά το κυριότερο είναι ότι έχει μια τεράστια υπομονή και με μένα και με τη μικρή και με όλους. Από τους λόγους είναι το μυαλό του. Με κάνει να αισθάνομαι σιγουριά, με κάνει να αισθάνομαι ασφάλεια. Μπορεί να σκέφτεται και να αισθάνεται και να λειτουργεί χωρίς να κάνει λάθη. Λάθη βέβαια κάνουμε όλοι, αλλά το γεγονός ότι είναι τόσο δυναμικός μου δίνει δύναμη και εμένα. Πραγματικά δεν ξέρω τι προθέσεις έχουμε και δεν νομίζω να κάνουμε σχέδια για τόσο μακριά. Σίγουρα αυτό που θέλουμε είναι το καλύτερο για μας, το καλύτερο για το παιδί μας. Σίγουρα ένα καλύτερο αύριο. Τώρα μην ρωτάς πόσο πολύ μακριά. Για σήμερα και για αύριο ξέρω να σου πω, μέχρι εκεί. Γνωριστήκαμε στον αρβώνα της ξαδέφης μου. Ποτέ βέβαια δεν με είδε εκεί, αν και είμαστε 10 άνθρωποι. Μετά ήρθε η βάφτιση της νηψιάς μου που τη βάφτισε, ούτε εκεί βέβαια με είδε. Και εν τέλει με είδε στο γάμο της ξαδέρφης μου και εκεί έγινε και το προξενιό, όπως το λέω εγώ. Πάλι λένε ότι είναι προξενιό. Δεν ξέρω, πραγματικά, εγώ την ήξερα πολλά χρόνια, αλλά την παρατήρησα μετά από πολλά χρόνια που υποτίθεται ότι την ήξερα. Ίσως να ήταν μοιραίο. Ποτέ δεν το παραδέχτηκε βέβαια ότι ήταν προξενιό, αλλά έτσι έγινε. Μεσολάβησε η ξαδέρφη μου και γνωριστήκαμε. Ένα κοινό που έχουμε με τη ζωή είναι ότι τα παιδιά είναι το α και το ω στη ζωή μας και για τους δύο. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς το παιδί μου πλέον. Και σίγουρα όλη μου η ζωή θα είναι αφιερωμένη στο παιδί μου. Παιδιά είναι και ένας λόγος να προσπαθείς για τη ζωή, να συνεχίζεις, να κάνεις πράγματα. Να σου προσφέρουν τη χαρά, το γέλιο, τη δύναμη. Οι λόγοι να παντρευτούμε. Δεν ξέρω, μάλλον για να σφραγίσουμε τη σχέση μας. Αν και είναι σφραγισμένη ήδη, αλλά θεωρώ ότι είναι το επόμενο βήμα στο θρησκευτικό γάμο. Ο γάμος είναι η συμβίωση, είναι η κοινή ζωή. Είναι οι χαρές. Είναι οι δυσκολίες που θα περάσεις με τον άνθρωπό σου και να μπορέσεις να τις αντιμετωπίσεις. Είναι ο χωμός των παιδιών σου, οι χαρές και οι όμορφες στιγμές που θα ζήσεις με τα παιδιά σου. Την ενοχλεί πάρα πολύ όταν αγοράζω πράγματα που δεν έχουν νόημα. Γενικά όταν κάνω σπατάλες. Τι την ενοχλεί άλλο. Δεν νομίζω ότι η ζωή βρίσκει κάτι που να την ενοχλεί πραγματικά, όμορφα. Ποτέ δεν παραπονιέται για κάτι που δεν κάνω. Αν και... δεν ξέρω. Μα δεν, μέχρι σε προτίμαστο, δεν ξέρω τι να πω. Είμαι σίγουρη στον Κώστα ότι τον ενοχλεί, βέβαια όμως αυτό του αρέσει ίσως κιόλας, τον ενοχλεί που αντιδράω. Που δεν συμφωνώ πάντα με αυτό που λέει. Μπορώ να του πω ότι δεν έχεις δίκιο και να αμφισβητήσω κάτι που να έχει πει. Βέβαια, θα κινήσει γη και ουρανό για να μου αποδείξει ότι εκείνος έχει δίκιο. Αλλά νομίζω αυτό του αρέσει και σε μένα, ότι δεν με πείθει αρκετές φορές. Έχω την άποψή μου και ας είναι και λάθος. Τι αντίληψη έχω για το γάμο. Παρότι πολλά πράγματα τα κορυδεύω, θεωρώ ότι ο γάμος είναι κάτι πολύ σημαντικό στη ζωή κάποιου ανθρώπου. Δηλαδή, να βρεις τον άνθρωπό σου, ο γάμος είναι, αν όχι μια συμφωνία, είναι το πιστεύωσμα μιας ωραίας σχέσης. Το καλύτερο κομμάτι είναι που είναι ένας, για μένα ένας υπέροχος πατέρας για το παιδί μας. Και ένας σύζυγος για μένα που με στηρίζει και μου δίνει δύναμη και με κάνει να χαμογελάω
και με αγκαλιάζει και πιάνει το χέρι μου για να προχωρήσουμε. Τη βλέπεις ένα πολύ όμορφο μέλλον μπροστά σου, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Από το να βλέπεις ότι οι προοπτικές του μέλλοντός σου είναι πλέον αληθινές, δηλαδή ότι θα το δώσουν να γίνει πραγματικότητα, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τι άλλο. Όλο βλεκείς, τα είπες. Όλα όμως. Εγώ τη μίλησα έτσι όμως μίλησα πριν. Μίλησα μέσα από την καρδιά μου.